Μάλιστα, μου φαίνεται σου αρέσει. Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, να μ' αρνηθούν οι φίλοι. Κύριε Πλέσσα, καλησπέρα σας. Μόλις τελείωσε ένα από τα πολλά αφιερώματα που έχουν γίνει προς τιμήν σας εδώ στο Hollywood States. Μιχάλης Μεϊμάρης, Γιάννης Μωραΐτης. Ακούσαμε κάποιες από τις πάμπολες διαχρονικές επιτυχίες που μας έχετε χαρίσει. Πώς νιώθετε αλήθεια κάθε φορά που γίνεται ένα αφιέρωμα προς τιμήν σας? Άμα τα πεις όλα εσύ, τι θα πω εγώ? Να σου πω πώς νιώθω. Νιώθω σαν το μαθητή που έχει κάνει μια ζυζανιά στη ζωή του και που έρχεται η στιγμή να τον ξεμπροστιάσει ο καθηγητής και να τον θέσει ενώπιον. Και τότε εκείνο που με καταλαγιάζει, εκείνο που με ησυχάζει, είναι όταν σκέφτομαι τι στα αλήθεια έχω κάνει, εκτός από αυτά που καταμαρτυρούνται, από αυτά που διάλεξαν για να πούν στο αφιέρωμά μου. Και θυμάμαι μια ρίση του Καραγιώζη. Περνάει ο Καραγιώζης έξω από το φούρναρι και του μυρίζουν τα ψωμιά που βγάζει ο φούρναρις το ένα μετά το άλλο. Τον κοιτάζει και με δέος του λέει: «Δικά σου είναι όλα αυτά?» Τι να πει άλλος? «Και δεν τα τρως?» Έτσι λοιπόν νιώθω ότι όλα αυτά είναι εκείνα που θα έπρεπε να μετέχω κι εγώ κάθε φορά που τα ακούω. Είναι όμως τόσο αλλιώτικος ο τρόπος που ο καθένας αντιμετωπίζει τη δική μου παραξενιά και τη δική μου, αν θέλεις, μοναδικότητα, να επιμένω να μην επαναλάβω ποτέ την επιτυχία. Και για να μην με ξαναρωτήσεις, σε βάζω μπροστά σε ένα δίλημα. Έχω γράψει πάνω από 50 ζεϊμπέκια. Σε βεβαιώνω ότι κανένα δεν μοιάζει με το άλλο. Και για να μην τα λέω εγώ, σε ρωτάω. Το άγαλμα το ξέρεις? Ποιος δεν το ξέρει? Έχει καμιά σχέση με το βρέχει φωτιά στράτο μου? Καμία πολύ. Ευτυχώς. Αυτό ήθελα να πω. Το όνομα Μίμης Πλέσσας είναι ταυτισμένο με την ιστορία σχεδόν ολόκληρου του ελληνικού τραγουδιού. Πώς αισθάνεστε αλήθεια, πώς αισθάνεστε? Κουρασμένος. Αλλά πολύ δημιουργικός. Όχι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που εισπράττω τώρα πια είναι τόσο αλλιώτικο από εκείνο που προσπάθησαν όσοι υπηρέτησαν το τραγούδι κομματικά να με βγάζουν μονίμως έξω από τα δρόμενα. Δηλαδή λέγανε: «Ο σπουδαίος Μίκης ο Θεοδωράκης βεβαίως κατάφερε να κατεβάσει την δική μας ποιήση, την υψηλή ποιήση στο πεζοδρόμιο». Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Να σε καλά ρε Μίκη. Ο Μάνος, συγκλονιστικός συνθέτης, είχε από την άλλη μεριά την δεξιά και έφτανε να παραπονεθεί στον γέροντα τον Καραμαλή ότι τον στενοχωρεί η λυρική για να τον κάνει διευθυντή της. Ο Μίμης ο Πλέσσας, φίλος και με τους δυο, γιατί ο Μίμης ο Πλέσσας καταλαβαίνει ποιος είναι ο αληθινός συνθέτης. Αλλά όταν ρωτούσαν τους επιτίδιους που έπρεπε να κάνουν την ιστορία για να πουλάνε βιβλία ανάλογα με το που ήταν το ρεύμα της κάθε εποχής, έλεγαν: «Ο Μίμης ο Πλέσσας, αυτός δεν ξέρει τι κάνει». Αυτός όμως, καρδούλα μου, ήξερε τι έκανε και έκανε υπομονή για να είναι σήμερα αυτός που με αυτόν τον τόσο αληθινό τρόπο τον τιμούν και κάνουν αφιερώματα άνθρωποι που έχουν ένα όνειρο. Αυτά τα τραγούδια τους να βρουν ένα χορηγό και να τα κάνουν δίσκο. Τα τραγούδια σας ακόμα και σήμερα μιλάνε στις καρδιές μας και μας συγκινούν ακόμα και τώρα με ένα μοναδικό τρόπο. Πιστεύετε ότι υπάρχουν σήμερα αντάξια τραγούδια και αντάξια δημιουργία? Ασφαλέστατα. Αλλά δεν είναι εκεί όπου οι επιτίδιοι βγάζουν λευκά. Δεν έχουν καμία σχέση δηλαδή η σημερινή παραγωγή με τα πράγματα που εμείς κάναμε στην εποχή μας για να αξιωθούμε σήμερα αυτού του
αυτής της δικαίωσης. Και αυτά τα γράφουν τα νέα Ελληνόπουλα, που χρειάζονται όμως μία συμβουλή, να αναγνωριστούν μεταξύ τους και τότε κανείς δεν θα τολμήσει να αμφισβητήσει ότι έχουν το δικαίωμα να είναι καλύτεροι από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Μιμισπλέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ζούμε όμορφα.